Αναμονή στον ήλιο, ταλαιπωρία και ορθοστασία για όσους θέλουν να εξυπηρετηθούν στο ΚΕΠ της Λεωφόρου Πλαστήρα. Οι υπάλληλοι τρέχουν και δεν φτάνουν, καθώς απαιτείται επιπλέον προσωπικό για να ανταπεξέλθουν στο μεγάλο όγκο πολιτών που θέλουν να εξυπηρετηθούν. Έκανε ένα μισάωρο, τριατέταρτα εκεί περίμενα. Πολύ, πολύ καλή η εξυπηρέτηση. Εντάξει. Απλά πολλοί κόσμος. Εντάξει, πολλοί κόσμος, αλλά εντάξει, πολύ καλά. Έχει πολύ κόσμο, περιμένουμε κάποση ώρα. Όλα καλά, όλα καλά. Είναι δύσκολο να πάει κάποιος στο κέντρο να εξυπηρετηθεί. Ναι, είναι δύσκολο. Ενώ καθημερινά το ΚΕΠ επιφορτίζεται και με επιπλέον αρμοδιότητες, καθώς μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών μπορούν να γίνουν και οι αιτήσεις για την επιδότηση καυσίμων. Θα πέσω κάνα 20 λεπτό. Όχι, ήταν για τα καύσιμα. Μου στείλανε άλλο πρόστιμο. Το πιο πολύ, το 100. Τι να κάνω τώρα. Και αναγκαστικά έρθω, μήπως εδώ, να μου το αποσβήσουν. Αυτά. Χρειάζεται λίγο αναμονή, υπομονή, έτσι. Βεβαίως. Πήγα στην εφορία και μου λένε να έρθω εδώ. Μέχρι πρότινος λειτουργούσε και το ΚΕΠ στο πολιτιστικό κέντρο. Με την επιστροφή του όμως στην Ανδρόγειο, όσοι θέλουν να εξυπηρετηθούν εκτός κέντρου, σπέβδουν στο ίδιο σημείο και έτσι προκύπτουν ουρές και αναμονή. Πού να παρακάλεσαι το αυτοκίνητο στο κέντρο? Ναι, έχει φύγει και έχει μεταφερθεί στο κέντρο στα Λιοντάρια, αλλά εκεί πέρα δεν βολεύει. Δεν μπορείς να παρκάρεις, είναι και πιο πολύ πιο μακριά, ενώ εδώ πέρα και στο πολιτιστικό ήταν πιο κοντά. Πιο εύκολο να παρκάρεις. Οπότε ναι. Γίνεται το αδιαχώρητο. Ναι, γίνεται λίγο το αδιαχώρητο. Μεγάλη αναμονή, αλλά να κάνουμε, περιμένουμε. The Greek system is very slow. Το ελληνικό σύστημα είναι πολύ αργό. Περιμένω ήδη 10 λεπτά, αλλά υπάρχουν άλλοι που περιμένουν περισσότερη ώρα. Βλέπω γύρω μου εκνευρισμό. Έχουμε ζητήσει 3 οργανικές θέσεις καινούργιες στην Πλαστήρα. Το Υπουργείο έχει προχωρήσει στο διαγωνισμό. Απομένει η τοποθέτηση των υπαλλήλων. Οι ανάγκες του Ηρακλείου αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς και έτσι μία από τις προτάσεις είναι να λειτουργήσει ένα ακόμα ΚΕΠ στη Λεωφόρο Κνωσού. Και θα κάνουμε πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών να δημιουργήσει ένα νέο ΚΕΠ στην Κνωσού. Γιατί διαπιστώνουμε ότι το Ηράκλειο έχει μεγαλώσει προς αυτή την πλευρά και ο κόσμος δεν είναι ανάγκη να οδηγείται στο κέντρο για να εξυπηρετηθεί, αλλά θα πρέπει να αποκεντρώνεται. Βέβαια, ο σχεδιασμός απέχει πολύ από την υλοποίηση της πρότασης δημιουργίας νέου κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών, αφού ακόμη οι υπάλληλοι των ΚΕΠ που ήδη λειτουργούν περιμένουν τις ενισχύσεις που δεν φαίνονται πουθενά στον ορίζοντα.